ιστορία. Ναι. Ήταν σκυτάλι. Θα έλεγε ότι ήσουν ατυχερό. Ναι. Ναι, παιδιά, στη δουλειά που κάνουμε εννοείται. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, η τύχη. Ειδικά στην αρχή. Σαφώς μετά και εσύ πώς εκμεταλλεύεσαι τις καταστάσεις. Που δεν τις έχω εκμεταλλευτεί εγώ με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί το έλεγα αυτό. Ενώ σε κάποιες δουλειές μπορεί να μην ήμουν ο απόλυτος επαγγελματίας. Ειδικά όταν ήμουν και νέος, παιδί μου, μπορεί να ξέρεις. Να αργουσές. Να πάρταρα το βράδυ, ας πούμε, και να... Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Για πες κανένα περιστατικό. Στην πρώτη δουλειά, στα αγρεπαιδιά. Στα αγρεπαιδιά. Εκεί πρώτο... παρτάρα το όλοι. Εκεί όμως είχε γίνει, παιδιά, ότι αφού έχουμε κλείσει, δεν έχω γνωρίσει κανέναν, μα κανέναν. Αφού έχεις κλείσει τη δουλειά, εννοείς. Ναι, έχουμε κλείσει τη δουλειά, δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Πρώτη μου δουλειά, έτσι. Μόλις έχω... και έχουμε ραντεβού την άλλη μέρα όλοι οι συντελεστές, οι πάντες. Και δεν πήγα ποτέ. Γιατί? Γιατί κοιμήθηκα. Και σε πέραν τηλέφωνο. Ναι, ξύπνησα και βρήκα 50 κλήσεις. Και λέω πάει, ό,τι έκλεισα, ξέκλεισε. Σταύρο, μπράβο, συγχαρητήρια. Τη χάσαμε τη δουλειά. Ναι. Καταλάβανε από την αρχή όμως το. Ναι, είπα ποιος είμαι από την αρχή, είπα καλημέρα. Σου στήχησε καθόλου με κάποιο τρόπο αυτή. Μου στήχησε εμένα προσωπικά, πάντα με τον εαυτό μου τα βάζα. Μου και όχι αχ, τι μου κάνανε ή τι μου είπανε ή εντάξει, πώς κάνουν έτσι. Οι ενοχές μου με σκοτώνανε, πώς να σου πω. Ψυχοθεραπεία έχεις κάνει. Ού. Έχεις κάνει. Χρόνια. Και κάνω, ναι. Γιατί? Γιατί μου αρέσει. Πολύ γνωρίζει τον εαυτό σου και τους μηχανισμούς του. Πώς λειτουργείς. Γιατί νιώθω ότι όταν δεν με υπολογίζει ο άλλος, εγώ στεναχωριέμαι και απομακρύνομαι. Από πού έρχεται. Γιατί είμαι ο τρίτος της οικογένειας, τόσο απλά. Α, ναι. Ναι. Οπότε τα δύο αδέρφια μου ήταν πάντα το κόμμα και εγώ μόνος μου. Και νιώθω ότι ό,τι και να λέω. Πάει στα σκουπίδια. Εσύ είσαι ο μικρότερος. Ναι. Απλά ξέρεις, είναι ωραία να τα γνωρίζεις και να ξέρεις γιατί σου συμβαίνουν πράγματα. Οπότε να μην σου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία σε εμποδίζουν. Ήταν μια διαδικασία στην οποία μπήκες μόνος σου. Ναι, στα 25. Είναι ταμπού αυτό, το γνωρίζεις φαντάζομαι. Νομίζω έχει ξεπεραστεί πια. Κανένα στερεότυπο δεν πρέπει να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι να είμαι ο καθένας ευτυχισμένος, να κάνει αυτά που θέλει, χωρίς να πειράζει τους γύρω του. Τόσο απλά. Εσύ σε αυτή τη διαδικασία. Σκέψεις, έχεις μπει από τότε που έγινες γονιός ή από πριν από μικρός ήμουν πολύ ανοιχτός. Γιατί μεγάλωσα και σε τέτοια οικογένεια, ας πούμε. Ποτέ δεν κρίναν οι γονείς μου τους γύρω μου. Μου το μάθανε αυτό, το ότι ο καθένας αγόρι μου να έχει την ευτυχία του. Ή ενώ ο πατέρας μου μεγάλωσε σε συνεργείο, είναι 73 τώρα και η μητέρα μου δίπλα, ένας πολύ καλός τους φίλος, ας πούμε, είναι ομοφυλόφιλος, οπότε... Μεγάλωσα με αυτό ότι είναι άκρως φυσιολογικό. Τι ωραία. Γιατί να μην είναι, δηλαδή. Καλά, προφανώς, αλλά ξέρεις, στη γενιά του ήταν ακόμη πιο δύσκολο από ότι είναι σήμερα. Ναι, αλλά. Οκ, δηλαδή. Δεν ναι, μεγάλωσε με τέτοιες προσλαμβάνουσες εννοείς. Αυτό, όπως και στο μικρό, ότι το αρέσει. Ας πούμε, ήθελε ροζ σπαθί, γιατί να μην πάρει ροζ σπαθί. Και ήρθε η πολίτρια και μου λέει: έχουμε, εκεί είναι για τα αγοράκια. Τη λέω: όχι, παντού είναι για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Όμως το αρέσει το ροζ. Εμείς γιατί επαναστατήσαμε στα 30 που φορούσαμε ροζ μπλούζα και ήταν της μόδας, δηλαδή αλήθεια. Κάποιοι προστατήσαμε νωρίτερα. Καλά. Εννοείται. Ας επαναστατήσουμε σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου για να μεγαλώσει αυτό το παιδάκι σε μια κοινωνία κάπως καλύτερη από την προηγούμενη? Να την κάνει αυτός καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό μου ζήτημα και θέμα. Και χθες το βράδυ, ξέρεις, που ξάπλωσα έτσι πάλι δίπλα του, μόλις γύρισε από τη δουλειά για να το βάλω για ύπνο. Ξέρεις, όταν κοιμάται που νιώσει αυτή την μασούλα. Αυτό σκεφτόμουν, λέω, πω. Μεγαλώσει και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην κοινωνία θα προσφέρει, ρε παιδί μου. Θα τον κοιτάζουν και θα λένε, ναι, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στην κοινωνία. Να γίνει αυτόνομος, να γίνει ανεξάρτητος, να πρεσβεύει πάντα την ελευθερία από τη δική του και των υπολείπων. Αυτό το δημιουργείς, φαντάζομαι... Όχι, εσύ και εμένα. Και μόνο του, ας πούμε. Ο νονός, ο ένας νονός, ας πούμε, είναι παντρεμένος με τον Γιώργο. Και έχουν και υιοθετήσει ένα παιδάκι, τι πιο ωραίο, ας πούμε. Για τα μάτια του Άγγελου είναι άκρως φυσιολογικό. Άρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ειδική κουβέντα με το παιδί. Σαφώς με ρώτησε. Α, σε ρώτησε. Ναι, μου λέει η μαμά, του λέει, έχει μπαμπά και μπαμπά. Μπορεί να συμβεί και αυτό μια χαρά. Οκ. Τόσο απλά. Θα πει ο μεγάλος, θα με ρωτήσει πώς το κάνανε. Θα του πω, δεν το κάνω, αλλά είναι δικό του. Και εσύ, αν δεν σε είχα κάνει. Και είχαμε μεγαλώσει μαζί, το ίδιο σας αγαπούσα. Δεν αλλάζει κάτι η αγάπη αυτή. Η ίδια είναι ακριβώς. Έναν χωρισμό πώς τον εξηγείς σε ένα παιδί? Αυτό ήταν ένα δύσκολο challenge έτσι, που πέρασα και με βασάνισε. Στο μυαλό μου πιο πολύ, όχι στο μυαλό του παιδιού. Σαφώς πήγα μέσα, πήγα το ψυχολόγος και όλα αυτά να...
πάρουμε όλες τις πληροφορίες και το πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι να προστατεύεις το παιδί από το να μην τη δημιουργήσεις εκείνη τη στιγμή πράγματα. Πρέπει να είσαι πεντακάθαρος, πρέπει να είσαι καθαρός, να μην τον μπερδέψεις το παιδί, ούτε να του δώσεις ελπίδες ότι θα ξανά είναι μαζί οι γονείς, γιατί μετά αυτό του βγαίνει σε ελπίδα και μετά που όταν βλέπει ότι δεν βγαίνει, γίνεται θυμός. Απογοητεύεται. Και γίνεται, βγαίνει σε θυμό. Πρέπει να είσαι πολύ καθαρός. Ξέρεις τι, ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα σε αγαπάνε πάντα. Πάντα θα είμαι ο μπαμπάς, πάντα θα είναι η μαμά σου. Πάντα θα αγαπώ τη μαμά σου γιατί είναι η μαμά σου. Πάντα η μαμά σου αυτό. Απλά θα μένουμε σε διαφορετικά σπίτια και δεν μπορούμε να είμαστε πια ζευγάρι. Χωρίζουμε, αλλά θα είμαστε μια ζωή οι γονείς σου και θα κοιτάμε το καλύτερο για σένα. Κινηθήκατε από κοινού σε αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν ένα ζευγάρι έχει και ένα παιδί, και δύο και τρία, τα προβλήματά τους να τα κρατήσουν μόνο για αυτούς. Τα παιδιά τους δεν τους στέλνουν σε τίποτα. Σε τίποτα με αυτό. Σαφώς, για να φτάσει ένα ζευγάρι σε ένα χωρισμό, έχει διαφωνίες, έχει τα θέματα που δεν ταιριάζουν. Ναι, κάτι... Αυτό δεν θα έχει... να το λύσω μπροστά στο παιδί, ούτε θα χρησιμοποιήσω το παιδί για να χτυπήσω τον άλλο. Δηλαδή, όσοι γονείς το κάνουν, είναι τόσο εγωιστικό αυτό το πράγμα. Mm. Γιατί κάνουν όχημα ένα παιδάκι, το οποίο είναι μια λευκή παλέτα και το γεμίζουν με μαύρο χρώμα. Πάντως, πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που περιγράφεις, που είναι και ο σωστός σίγουρα, είναι και αποτέλεσμα της προσωπικής δουλειάς που έχεις κάνει, Σταύρο. Σίγουρα. Ή που έχει κάνει άλλος άνθρωπος. Το θέμα είναι αυτό, ότι άλλο οι επιλογές του ζευγαριού, όποιες και είναι αυτές. Δηλαδή, ακόμα και να μείνουν μαζί για μια ζωή και να είναι μια φουλ τοξική σχέση και να επηρεάζει και το παιδί. Mm. Γιατί έχουμε ζήσει και τέτοια. Πόσος κόσμος μου έχει πει ότι έπρεπε να το είχα κάνει. Ή μου έχουν πει για τους γονείς του. Του φίλε, εγώ δεν άντεχα. Έφυγα. 18 χρονών, λέω στα άρρωστη, φεύγω. Για το μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι και για σένα. Και δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πεις ότι θα μείνω κάπου που δεν αντέχω για το παιδί. Όχι. Mm. Δεν έχει ανάγκη το παιδί κάτι τέτοιο. Θέλει να βλέπει τον μπαμπά του ευτυχισμένο και τη μαμά του ευτυχισμένη, όπου και αν είναι αυτή. Σωστά. Και τώρα, Σταύρο, πώς είσαι? Έχω και το παιδάκι μου. Αυτό είναι. Όπως είναι να επιστρέφεις σε μια συνθήκη που σου είναι γνώριμη από έναν παρελθοντικό εαυτό σου, αλλά πια έχεις ένα παιδί. Αλλά... Πρώτα απ' όλα είσαι πολύ πιο όρημος. Πάρα πολύ πιο όρημος. Αγαπάς πιο πολύ τον εαυτό σου από ότι. Πριν. Ναι. Ναι, τον αγαπάω. Αποκτώντας το παιδί, εννοείς. Και από αυτό και από ότι επέλεξες, παιδί μου, πάλι να ξαναβρεις λίγο τη βάση σου και να συλλέξεις τα κομμάτια σου και να ξαναστηθείς και να πιάσεις και σε μια ηλικία να είσαι όντως αυτό που θες και είσαι πραγματικά. Νιώθω πολύ ωραία. Είμαι πιεσμένος, μόνο από τη δουλειά φέτος πιέστηκα πάρα πολύ. Γιατί έβαλα πάρα πολλά πράγματα πάνω φέτος. Γιατί ερχόμαστε και μια χρονιά όλοι με μια καραντίνα. Ναι, βέβαια. Έχουμε μια υπουργό πολιτισμού που μας αγαπάει πολύ. Ναι. Περνάει αυτό. Θα δούμε. Πολιτική σε τριγκάρει από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Μας σαν... επηρεάζει. Είσαι ενεργό πολιτή. Ναι, μας επηρεάζει όλους. Αλλά κάποιοι είναι πιο αδιάφορος προς την πολιτική, κάποιοι καθόλου. Αν σκεφτείτε τι φόρους δίνουμε και τι μας. Και τι παίρνουμε πίσω. Σαφώς θα με απασχολήσει. Δεν στηρίζω ποτέ κανένα κόμμα. Να πω, πάντα ήμουν αυτό. Όχι. Καθόλου και δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει να είσαι οπαδό στην πολιτική. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Που λες, στηρίζω την ομάδα μου και στρώει 5 γκολ. Όπως επίσης διαφωνώ με την πολιτική καριέρα. Δεν γίνεται ένας πολιτικός να είναι η καριέρα μου. Όχι, ρε φίλε. Αν θες ασχοληθείς, πρέπει να είσαι για το λάθος. Πρέπει να είσαι ο τελευταίος που θα τρως. Όχι ο πρώτος. Εσύ, Σταύρο, φέτος δουλεύεις τρεις δουλειές, αν δεν κάνω λάθος. Είχα το Μινόρε, το Ταλέντο, τη σειρά στην ΕΡΤ. Τώρα κάνω πρόβες για το καλοκαίρι με το Εθνικό για την Επίδαυρο και έχω και μια εταιρεία παραγωγής που τρέχει διάφορα project. Κάνεις πάρα πολλά. Πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Τι γεύση σου έχει αφήσει το Ελλάδα έχει ταλέντο? Μπήκα σε μια συνθήκη. Το ότι ο κόσμος που έρχεται πρέπει να τον χαλαρώνω πριν μπει και να βγει. Το τι περνούσα εγώ προσωπικά μέσα μου ήταν. Δεν φαινόταν. Επειδή μου κάποιες φορές στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Όταν κόβανε ανθρώπους, πίστευες ότι. Όχι, όταν ερχόταν κάποιος άνθρωπος έτσι που. Είχε πιστέψει πολύ στον εαυτό του, ρε παιδί μου. Και... Παραπάνω το κανονικό, ας πούμε. Ναι, ας πούμε. Και δεν περνούσε. Και έβγαινε και ήταν ουσιαστικά μια έκθεση για αυτόν κακή. Όχι, δεν τα πήγε καλά. Mm. Ξέρεις κάτι στο μυαλό ότι ήταν κουνημένο. Θεωρούσε ότι έπρεπε να τον προστατεύσεις, ναι, ας πούμε, ναι. Και δεν αυτό. Μπορούσε. Ή τα μικρά παιδάκια που ερχόντουσαν και γι' αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ το πώς θα πάρουν την απόρριψη, ας πούμε, ένα μικρό παιδί.
Και κοιτάβαζα και λίγο και με τους γονείς, για λίγο όμως μέσα. Σε έχει ποτέ τρομάξει η έκθεση ή το γεγονός ότι τους αναγνωρίζουν? Είμαι στην κοσμάρα μου έξω, δηλαδή ξέρεις. Τι να ήμουν υδραυλικός, τι να βγαίνω στην τηλεόραση, είναι το ίδιο. Έρχεται και μου λέει ο κόσμος, λέω, ξέρεις, ευγενικά, ευχαριστώ, γεια σας. Ή όταν δεν είμαι στις καλές μου, το λέω κιόλας. Τι λες, δεν... Πω, πω, φίλε, τώρα σήμερα με πέτυχες άσου σε κακή μέρα. Για πες, να φωτογραφία, φωτογραφία, έλα. Αυτό, άλλες φορές είμαι πιο, αλλά το λέω, το εκφράζω, δηλαδή. Το πιο σωστό είναι αυτό. Να σου πω, ο γιος έχει καταλάβει τι δουλειά κάνεις. Πιο πολύ από τους άλλους το ακούει, που μπορεί να είμαστε έξω. Αχ, είσαι το ηθοποιός, γιατί ακόμα κάποιοι δεν ξέρουν το όνομα, απλά ξέρουν τη φάτσα σου. Και λένε, α, ένας ηθοποιός, ας δω μια φωτογραφία. Ναι. Δεν με τρελαίνω για σένα, αλλά δεν μπορεί να μην θέλεις να βγεις με τον κύριο. Κάπου σε έχει πάρει το μάτι. Που βάζουν τα παιδάκια τους. Ναι, αυτό. Οπότε το βλέπει ο μικρός αυτό, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή έχει πει, α, λένε, αχ, τι κάνετε. Που σου λένε, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ και πετάει το μικρό. Είμαι ο μπαμπάς μου και είναι ηθοποιός. Έλα. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί πιο πολύ στο παιδί? Πρώτα απ' όλα είναι ότι πιο φιλόζω υπάρχει σαν παιδάκι σε όλα. Μ' αρέσει που, ας πούμε, στα παιδικά πάρτι και όταν να φύγουν, λέει μπαμπά, τι ωραία να τους αγκαλιάσω και να δώσω ένα φυλάκι στους όλους και φεύγουν. Αχ, παιδάκι. Ένα-ένα τα παιδάκι. Έχει γίνει λίγο σαν εσένα, έτσι. Είναι συναισθηματικός πολύ, ναι. Τότε με λέει μπαμπακάκι και στο μυαλό μου ξέρει μπαμπάκι με έχει κάνει. Ξυλιγώνουν τα παιδιά. Αγκαλίτσες, φιλά, αυτά δηλαδή, τρελαίνω. Και με συγκινεί, πιο πολύ με συγκινεί όταν το βλέπω αυτόνομο. Όταν με αφήνει πίσω, όταν με ξεχνάει, όταν θα ασχοληθεί κάτι με ένα μερμηγκάκι μόνος του ή κάτι, κολλήσει με κάτι και είναι μόνος του. Η αυτονομία είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Και πολύ συγκινητικό να θες να δεν βλέπεις το παιδί σου αυτόνομο, δεν το θέλουν όλοι οι γονείς. Ναι, θεωρώ πως οφείλει να είναι, γιατί έτσι θα είναι καλά. Τι άλλο σε αγχώνει με τον μικρό? Να κάνει αυτά που γουστάρει και θέλει, παιδί. Να μην κάνει συμβιβασμούς με τον εαυτό του. Τι ρε που τα λες. Να μην έχει καμία σχέση με φασιστικά αισθήματα και συναισθήματα μέσα του. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι φασίστας για να φέρεσαι με φασισμό πάνω στους άλλους. Συμβαίνει. Αυτό, να αγαπάει τον εαυτό του για να μπορέσει να αγαπήσει και τους άλλους. Τα παιδιά, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μιμητικά πλάσματα. Και όταν εσύ από μόνος σου είσαι ένας άνθρωπος τόσο ισορροπημένος, δουλεμένος και τρυφερός, τέλος πάντων, έχει το παιδί ένα πρότυπο, αισθάνομαι, να ακολουθήσει. Εσύ, ναι, κοίτα, σίγουρα. Προσπαθώ να μην τσακώνομαι μαζί του. Ένα αυτός μπορεί να τσακώνεται, ας πούμε. Άμα διαφωνούμε, όχι, προσπαθώ με τη λογική. Δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά στο 80% πετυχαίνω. Κάποιες φορές το έχω πει, δηλαδή θες του λέω να φωνάξει πάλι, ο μπαμπάς δεν θέλει. Ο μπαμπάς δεν του αρέσει να φωνάζει. Με έχει ακούσει να φωνάζω και δεν θέλω. Εγώ θέλω. Κάποιες φορές, με παίρνει αγκαλίτσα και αυτά. Εγώ θέλω να μου φωνάζει. Ή τώρα με το πρωινό και τον έχει πιάσει. Ποιο πρωινό? Με το όταν ξυπνάμε. Του λέω, έλα πάμε για πρωινό. Δεν θα φάω. Με τέτοιο ήθος το λέει. Ναι. Του λέω γιατί. Μπαμπά, έτσι μου κάνει. Μπα, δεν πεινάω. Του λέω ξαφνικά, είναι 20, τι έγινε. Του λέω δημητριακά, αγάπη μου, έλα γάλα αυτό. Ένα καφέ μόνο και ένα τσιγάρο. Θα το ακούσα και αυτό, σίγουρα. Ρε πατέρα, τρίψε ένα τσιγάρο. Δεν πεινάω, σου λέω. Εντάξει, μου λέει, θα φάω παγωτό. Του λέω, έλα, του λέω, πρέπει παγωτό. Όχι, αγόρι μου, του λέω, δεν γίνεται, πρέπει να φάμε αυτό. Τόση ώρα που μιλάμε για το παιδί σου και καταλαβαίνουμε πόσο. Ξέρεις, δεν είναι όλοι έτσι σαν εσένα. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι. Είσαι πολύ δεμένος με το... Είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα, ναι. Επειδή έχεις μιλήσει ανοιχτά, θα σε ρωτήσω. Όντας τόσο δεμένος με αυτό το πλασματάκι, πώς μπόρεσες να διαχειριστείς και να αντιμετωπίσεις το θέμα υγείας που είχε προκύψει όταν ήταν μικρούλης? Ναι, αυτό ήταν ένα σοκ πολύ καλό στη ζωή. Γενικότερα, ό,τι μου φέρνει η ζωή και όπως τα φέρνει, προσπαθώ. Ποτέ δεν θα πω γιατί σε μένα. Δεν το έχω πει ποτέ, ευτυχώς. Εκείνη την περίοδο, επειδή και η πρώην σύζυγός μόλις είχε γεννήσει, εκεί δηλαδή και αν της ήρθε κατραπακιά, εφόσον δεν ήταν τελειωμένα τα πράγματα, να μου πούνε, ξέρεις τι, έφυγε. Ήταν τόσο σοβαρό. Ναι, δεν ξέραμε αν θα τα καταφέρει. Δεν μπορούσε να γίνει ούτε επέμβαση. Είχε μάτωμα στον εγκέφαλο και του πάταγε και την κεντρική αρτηρία. Πολλά τα... Με το που γεννήθηκε, Σταύρο, έτσι. Ναι, στον τοκετό έγινε αυτό, συνέβη.
Περιμέναμε το παιδί, μου φωνάζουν την τέταρτη μέρα κάτω που κανονικά θα πρέπει να φεύγαμε. Δεν το βλέπαμε το παιδί, γιατί όλο κάτι εξετάσεις, όλο αυτό, όλο να είμαστε σίγουροι, δεν μας λέγανε. Κατεβαίνουμε κάτω, με φωνάζουν, μπαίνω σε ένα γραφείο γεμάτο γιατρούς και τα λοιπά και μου λέει, ξέρεις τι έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Η πρώτη μου αντίδραση είναι, λέω, πείτε μου πιθανότητες. Λέει, αν κάνουμε επέμβαση, πολύ μικρές. Εκεί που είναι, δεν θα τα καταφέρει. Το άλλο, μόνο αν δεν μεγαλώσει άλλο και απορροφηθεί και μπουρουμπουρουμπουρουμπουρ. Πιθανότητες άγνωστες. Η τρίτη ερώτηση που έκανα είναι τώρα που θα ανέβω πάνω της από στη μαμά του. Μόνο αυτό πείτε μου. Συνέβη από ιατρικό λάθος, αυτό προσπαθώ να καταλάβω, ή κάτι που θα συνέβαινε. Ξέρεις τι, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και δημόσιο λόγο, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Και λέω, πείτε μου απλά τι θα πω στη μαμά του. Αυτό με νοιάζει, λέω τώρα. Οκ. Okay. Μάλλον παίζει το παιδί κορώνα γράμματα. Εγώ τώρα που θα γυρίσω στο δωμάτιο, δηλαδή ξέρεις, αυτό με ένιωξε πρώτα. Θα πάω σε μια γυναίκα που είχε 9 μήνες στο παιδί, περίμενε πώς και πώς. Εγώ να της πω, ξέρεις τι, τελικά δεν ξέρουμε. Πώς πας και το λες. Τι της λέω και δεν μου ποντάρει από τον 8ο. Τι απάντησαν. Την αλήθεια, χοντρικά. Μετά, ξέρεις, πήγαινα κάθε μέρα να το ταΐζω, τα μεσημέρια, 3 φορές τη μέρα. Και μου την έδωσε κάπως εκεί και άρχισα να το μιλάω, ας πούμε. Δεν λέω, ξέρεις τι, άμα γουστάρεις, εδώ είμαστε. Άμα θες να το ξεπεράσεις, ρε παιδί μου, ή μπορείς, ή αυτό, δεν ξέρω κι εγώ τι, εδώ είμαστε, ρε παιδί μου, και έρχεσαι. Κοίτα, αν τώρα οπτική όμως. Αν όχι, πάλι, ξέρεις, του κάναμε τύπου ρέικι, δικό μας, όχι, ξέρουμε. Το όπιανε και προσπαθούσα να του δώσω ό,τι πιο θετική ενέργεια και θετικά συναισθήματα, ώστε άμα γουστάρει, να το ξεπεράσει και να έρθει. Η Ελένη είχε έτσι λίγο στις προσευχές προς το χριστιανισμό και τα λοιπά. Κοιμόταν με μια εικόνα δίπλα αυτό. Μου λέγε, έλα, κάνε και στο σταυρό. Τον έκανα και. Και τελικά ο τύπος το κατάφερε. Στο αιμάτομα ουσιαστικά που του πατούσε την κεντρική αρτηρία, έφτιαξε καινούρια φλέβα και έκανε παράκαμψη για να συνεχίζει το αίμα. Μετά είχαμε για ένα χρόνο φυσιοθεραπείες, γιατί όλη η αριστερή πλευρά δεν λειτουργούσε. Είχαμε ένα χρόνο φυσιοθεραπείες. Εκεί ήταν το ζόρι, γιατί έβλεπε ένα μπεμπάκι να το. Μια καταπληκτική γιατρός. Να το πιάνει τώρα, να το κάνει αυτό, να κλαίει 45 λεπτά φυσιοθεραπεία σε ένα τόσο πλασματάκι και μετά ξέρει με το που το παίρνει να κοιμάται. Αλλά τα ξεπεράσαμε όλα με όλα. Αυτό το γεγονός πώς μπορεί να επηρεάσει μια σχέση. Μόνο πιο κοντά μπορεί να τους φέρει. Εκτός αν το πάρει ένας μόνος του ότι «Α, εγώ το έπρεπε αυτό, εσύ δεν ξέρεις», εκεί είναι, εντάξει, φυλάκι. Εκεί δεν πρόκειται να πετύχει ποτέ τίποτα μετά. Ενωθήκατε πολύ. Σαφώς, δηλαδή πρέπει να στηρίξω ένας τον άλλον και αν ο ένας, ας πούμε,